δυο παιδιά για σπουδάζουν, να τους φέρω πίσω. Εγώ θα πουλήσω 30 σκάλες από 400 που έχω. Αλλά όταν πάει να πουλήσεις 30 σκάλες είναι και 400 που τις παίρνω. Mm-hmm. Και η Τουρκία τις παίρνει σε τιμή πάρα πολύ χαμηλή. Αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι από κατοχική παράνομη χώρα γίνεται νόμιμα ιδιοκτήτρια mm-hmm. γης στα κατεχόμενα. Ποιες προεκτάσεις θα έχει αυτό το πράγμα, συνεχιστεί mm-hmm. αυτή η κατάσταση και δεν αντιμετωπιστεί. Επιτρέψτε μου να το σχολιάσω, διότι θα είναι πολύ λυπηρό για όλους μας. Δεν θα έχουμε θέση εδώ όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και θέλω να τονίσω ότι παραπλήσια έχουμε 850.000 κατοίκους στα κατεχόμενα. Κύριε Πρόεδρε, το είπατε, γνωρίζετε πολύ καλά, ξέρω ότι παρακολουθείτε την προεκλογική εκστρατεία. Το Κυπριακό έχει υποβαθμιστεί, γενικότερα κεφάλαια του Κυπριακού έχει υποβαθμιστεί. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, η οικονομική κρίση έχει επικαλύψει απάντα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν γίνεται και αυτό συνειδητά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι προχτές μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα, από τουρκοκυπριακές πηγές, ναι, επιβεβαιωμένο ότι ο Έρογλου δίνει αβέρτα νέες υπηκότητες κατά δεκάδες και εκατοντάδες και χιλιάδες. Ναι. Μας λέτε τον αριθμό των 850.000. Ναι. Έχουμε δηλαδή αλλαγή δεδομένων, ενώ εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα οικονομικά, κανένας δεν ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα. Μα αν δεν ασχοληθούμε με το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα, σημαίνει δεν ασχολούμαστε με το μέλλον μας. Mm-hmm. Διότι το τι συμβαίνει εκεί επηρεάζει άμεσα την δική μας ύπαρξη. Και να εξηγήσω γιατί. Πληθυσμιακά είναι περισσότεροι τώρα οι κατοικούντες στα κατεχόμενα από τους γηγενείς Ελληνοκύπριους. Mm-hmm. Και θρησκευτικά η Κύπρος θεωρείται ως η υπαριθμόν ένα σε απόψεως πληθυσμού μουσουλμανική χώρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Διότι αν προσθέσουμε και τους μουσουλμάνους που ζουν στις ελευθέρες περιοχές και αυτούς που ζουν στα κατεχόμενα, είμαστε πράγματι. Και δεν είναι τυχαίο που έρχεται αδίσταχτα και θρασίδατα ο κύριος Ερντογάν να μας πει δεν υπάρχει Κύπρος. Mm-hmm. Ας σταθούμε να στήσουμε το ανάστημα μας μέσα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να προεδρεύουμε της Ευρώπης εδώ και να αγνοούμε το πρόβλημα το οποίο μας. Έστω και παρασκηνιακά, έστω και οργανωμένα. Εσείς ακούσατε σοβαρή αντίδραση, κύριε Πρόεδρε. Βγήκε χτες δίπλα από τη Μέρκελ και δεν υπάρχει η Κυπριακή Δημοκρατία, υπάρχει η Κύπρος. Δεν υπάρχει. Καμία αντίδραση. Είναι φοβερό mm-hmm. αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μόνο κάποιες δηλώσεις. Καταπατάτε η ιστορική πορεία αυτού του λαού. 3.500 χρόνια βρισκόμεθα μετά από έναν επαναστατικό, αντιαπικιακό αγώνα που εστάθηκε στο ύψος των παγκόσμιων δεδομένων. Κύριε Πρόεδρε, πήραν πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα των κατεχόμενων περιουσιών και των ξεπουλημάτων που γίνονται αυτών. Υπάρχει λύση, έχετε κάνει μια πρόσφατα μια άλλη πρόταση για αυτή την. Όχι, εγώ έχω κάνει το Φεβράριο φέτος και την επανέλαβα και τον Ιούλιο επειδή δεν υπήρχε αντίδρασης. Και είπα ότι μόνο από το οικόπεδο 12 που αποδεδειγμένα έχει αυτόν τον φανταστικό πλούτο σε πολλές δεκάδες ή και μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε η Κυπριακή κυβέρνηση να προσφύγει σε διεθνή χρηματιστήρια στη Νέα Νιόρκη, όπως εισηγείται και καθηγητές από το Χιούστον, του Τέξας, ο κύριος οικονομής και άλλοι, και να εισπράξει μέσα σε 6 μήνες 10 με 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή ήταν η εισηγήση μου το Φεβράριο. Δεν θα αντιμετωπίζαμε την οικονομική κρίση. Δεν θα υπήρχε ανάγκη να έρθει η Τρόικα και το ετώνησα και τον Ιούλιο που έκανα δεύτερη δημοσίευση. Άσκοπα φέρνουμε την Τρόικα στην Κύπρο. Ποιος εγκέφαλος μεθοδεύει αυτές τις εξελίξεις που ΣΥΡΙΖΑ σκάβουν το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού και της Κύπρου μετά από 3,5 χρόνια. Και αυτό προφανώς δεν είναι τυχαία, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή δεν ξέρω, αποσκοπείς τον έλεγχο πλήρως των κοιτασμάτων, αποσκοπείς την μελλοντική επίλυση ή κλείσιμο του Κυπριακού. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Κάποιος εγκέφαλος είναι πίσω που παρασύρει και δικούς μας και πορευόμεθα προς την καταστροφή. Και ο λαός έχει πάθει κατάθλιψη. Δεν αντιστέκεται. Είναι ένας προδομένος λαός, αισθάνεται προδομένος και δέχεται το μοιραίο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.